είναι να αναγκαστείς να συμφωνήσεις σε μέτρα του ενός. Το δεύτερο και καθοριστικό ζήτημα είναι ότι πρέπει να υπάρχει και οπωσδήποτε μια συμφωνία για τη ρύθμιση του χρέους. Mm-hmm. Εδώ να σας ρωτήσω, κύριε. Οπωσδήποτε... Yeah. Ναι, για ρωτά, ναι, ναι. Με τι θεωρείτε εσείς ότι η Ελλάδα θα είναι ικανοποιημένη και θα αισθάνεται σχετικώς διασφαλισμένη? Διότι υπάρχει και η προηγούμενη εμπειρία με το τι έγινε με το χρέος, θέλω να πω, και την έσφαξη που υπήρχε. Ακόμα το συζητάμε, ναι. Δηλαδή αρκεί μία δέσμευση εκ μέρους των πιστωτών όπως αυτή που έγινε το Δεκέμβριο του 2012, ή με τι θα είναι ικανοποιημένη και θα θεωρήσει η Αθήνα ότι είναι εντάξει? Όχι. Προφανώς, μέχρι στιγμής έχει φανεί από τις διαπραγματεύσεις, ήδη από τη συμφωνία της 20 Φεβρουαρίου, ότι οτιδήποτε δεν διατυπώνεται με σαφήνεια από μεριάς των δανειστών δεν ερμηνεύεται από τη μεριά τους με ιδιαίτερα καλόπιστο τρόπο, ώστε να αισθανόμαστε εξασφαλισμένοι από μια απλώς γενική διαβεβαίωση. Αν δείτε την πρότασή μας στο 47 σελίδων, από τη σελίδα 44 και μετά έχει ένα πλήρες τεχνικό πλαίσιο για το πώς μπορεί να γίνει μια τέτοια ελάφρυνση του χρέους. Δεν είναι εύκολο να τα πει κανείς στην τηλεόραση, αλλά ας πούμε από πολύ απλά πράγματα, όπως να αγοραστεί από τον ESM το μερίδιο των ομολόγων που έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ώστε να διευκολυνθεί στο μέλλον μια αναδιάρθρωση. Ναι, αυτό δεν το δέχονται αυτό. Περισσότερο τεχνικά ζητήματα. Ναι, λέω εγώ την διαπραγματεύση όμως. Ναι, μπορεί να δεχτούν, μπορεί να δεχτεί η άλλη πλευρά. Προσέξτε. Ακριβώς. Προσέξτε όμως, δεν είναι μόνο τι μπορεί να δεχτεί η άλλη πλευρά, είναι και τι μπορεί να δεχτούμε εμείς. Θέλουμε συμφωνία και είμαι βέβαιος, είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος ότι θα την έχουμε. Δεν μπορούμε όμως να έχουμε συμφωνία στην τελική πρόταση που μας έχουν κάνει. Και αυτό δεν το λέμε εμείς. Γι' αυτό προκάλεσε ο Πρωθυπουργός τη συζήτηση στη Βουλή πριν από καμιά δεκαριά μέρες, ώστε όλα τα πολιτικά κόμματα να τοποθετηθούν επί της τελικής πρότασης των θεσμών. Και εκεί είχαμε. Ναι, εκεί είπαν όχι. Δεν είπαν ναι. Εσείς, κύριε Υπουργέ, τώρα επειδή δηλώσατε από την αρχή αισιόδοξος, το καταλαβαίνουμε και εμείς θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι. Πιθανότητα ρήξης βλέπετε? Γιατί ακούμε και την πιθανότητα αυτή μέσα στο κόμμα σας. Στελέχη, μεγάλο, όχι. Κορυφαία στελέχη. Όχι, όχι, όχι. Ο Πρωθυπουργός το είπε έτσι κι αλλιώς ότι μπορεί να πούμε και το μεγάλο όχι. Επομένως υπάρχει αυτό και στο πίσω μέρος. Ναι. Όχι απλώς στο πίσω μέρος. Σε κάθε διαπραγμάτευση, αν δεν ξεκινάς με το ενδεχόμενο ότι αν η πρόταση της άλλης πλευράς είναι απαράδεκτη, μπορεί να μην συμφωνήσεις, τότε σέρνεσαι αναγκαστικά στο να υπογράψεις ό,τι σου φέρουν. Προφανώς, αλλά. Είναι αναπόφευκτο επομένως. Προφανώς, αλλά αυτό σημαίνει ότι. Λέω, λοιπόν... Ελάτε, ολοκληρώστε και θα συνεχίσουμε. Ναι, ελάτε. Ναι, να σας πω. Η ρήξη λοιπόν είναι απευκταίο ενδεχόμενο. Δεν μπορεί όμως να μην την έχει στο τραπέζι και από τις δύο πλευρές, αν θέλεις να φτάσει σε μια καλή συμφωνία. Γιατί αυτή είναι η βασική διαφορά αυτής της διαπραγμάτευσης από τις προηγούμενες. Δεν θέλουμε οτιδήποτε. Να σας πω όμως και κάτι άλλο. Ναι. Μιλώντας για τη ρήξη, είναι διαφορετικό από αυτό που βλέπω να διαμορφώνεται το τελευταίο διήμερο, έντονα τις τελευταίες μέρες, ένας ουσιαστικά αντισυμβατικός βρώμικος πόλεμος. Για τις τράπεζες, λέτε. Εσύ, διάφορα. Ακριβώς, οι τράπεζες θα κλείσουν. Αυτό δηλαδή. Μα όταν μιλάτε για ρήξη, κύριε Υπουργέ, τι θέλετε να κάνει ο κόσμος, να μην φοβάται? Μισό λεπτάκι να το πω όμως αυτό. Μισό λεπτάκι να το πω αυτό. Δεν είναι κατά τη γνώμη μου αυτές οι ειδήσεις που διαψεύδονται μετά από το λίγο ότι τάχα ο Ντάισεμπλουμ αναρωτιέται αν θα ανοίξουν τη Δευτέρα οι τράπεζες. Τυχαία γεγονότα. Αυτά είναι κλιμακούμενη πίεση που ασκείται πάνω μας. Πάνω στην Ελλάδα, όχι πάνω στην κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν το πράγμα πρέπει να το λέμε. Γιατί. Το bank run είναι από τη φύση της η πιο ευεπίφορη στην αυτοεκπληρούμενη προφητεία περίπτωση. Θυμόσαστε τη Μέρι Πόπινς. Επειδή το λέτε πάντως έτσι, κατανοητό. Εγώ διαβάζω σήμερα σε μια μεγάλη εφημερίδα ότι γίνεται προετοιμασία για τα αποθέματα μας στα καύσιμα. Για να αυξηθεί ο χρόνος των αποθεματικών μας εκεί. Εκεί τι κάνουμε επομένως αυτό? Δημιουργεί ένα κλίμα. Διότι έχει δοθεί εντολή στα ΕΛΠΕ να γίνει αυτό, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ. Από την πολιτική ηγεσία. Δεν ξέρω αν έχει δοθεί παρόμοια εντολή. Δεν μου φαίνεται παράλογο να διαμορφώνονται σενάρια. Άλλο είδος να υπάρχουν σενάρια υποθετικά. Γιατί είπα και εγώ προηγουμένως ότι η ρήξη, μολονότι κανείς δεν την εύχεται στην κυβέρνηση, δεν είναι η επιδίωξή μας η ρήξη, η επιδίωξή μας είναι η συμφωνία. Αλλά ακριβώς επειδή υπάρχει η ρήξη στο τραπέζι, θα έχουμε καλή συμφωνία. Αυτό σημαίνει. Εξ αρχής λέγαμε στους άλλους. Αυτό είναι κατανοητό που λέτε απολύτως. Μια κυβέρνηση, όποιος διαπραγματεύεται, έχει στο μυαλό του και το ενδεχόμενο να μην συμφωνήσει. Αλλά όμως. Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση, πολύ περισσότερο εσείς που είμαστε και σε ένα σημείο ας πούμε σκληρής αντιπαράθεσης με τους εταίρους, έχει ένα δεύτερο σχέδιο. Και λέει. Θέλω να συμφωνήσω σε αυτό το πεδίο. Θέλω να πετύχω αυτά και αυτά και αυτά για να συμφωνήσω. Αυτό θέλω στην πραγματικότητα. Ακριβώς. Αλλά καταλαβαίνω ότι από απέναντι μπορεί να έρχονται προτάσεις οι οποίες
Είναι αδύνατο να εφαρμοστούν, όχι γιατί θα με πλήξουν πολιτικά, αλλά είναι αδύνατο να εφαρμοστούν, παιδί μου, γιατί θα κάνουν καλό στη χώρα. Επομένως, μπορεί και να διαφωνήσω. Πολύ σωστά. Αν διαφωνήσω, τι κάνω. Πολύ σωστά. Αυτό το έχετε ως σχέδιο. Αν διαφωνήσουμε τη Δευτέρα. Ναι, φυσικά. Και φυσικά. Ένα συμπληρωματικό ερώτημα σε αυτό. Ναι, μέχρι ποιου σημείου έχει εξουσιοδότηση από τον ελληνικό λαό η κυβέρνηση. Αν διαφωνήσουμε, λοιπόν, τι κάνουμε. Να τι κάνουμε και στο επίπεδο της οικονομίας, τι κάνουμε και στο επίπεδο της πολιτικής διαχείρισης του πράγματος. Αν διαφωνήσουμε, θα πούμε όχι. Και να εξηγήσω γιατί θα διαφωνήσουμε. Αν διαφωνήσουμε, ναι. Θα διαφωνήσουμε λοιπόν σε ένα πακέτο μέτρων που θα είναι μία από τα ίδια mm-hmm. και που θα συνεχίζει την αργή πορεία διάλυσης ελληνικής οικονομίας. Ωραία. Πώς mm-hmm. μπορούμε να συνυπογράψουμε κάτι που προεκλογικά, μετεκλογικά πάντα λέγαμε ότι είμαστε αντίθετοι. Ωραία. Τι προβλέπει επομένως το σχέδιο. Απλώς έτσι. Τι προβλέπει επομένως το δικό μας σχέδιο. Προβλέπει, σε περίπτωση που δεν έρθουμε σε σύγκληση. Θα φτάσουμε σε αυτό το. Μισό λεπτάκι. Το σχέδιο προβλέπει ότι δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και για πώς δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, όταν η άλλη πλευρά ξέρει ότι πράγματι δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω την τελευταία στιγμή. Mm. Γιατί και η άλλη πλευρά έχει πάρα πολλά να χάσει. Αχαρτογράφει τα νερά, όπως τα ακούω να λένε, δεν είναι μόνο για μας, είναι και για αυτούς. Διαφορετικά, γιατί οι Αμερικανοί να έχουν δείξει όλοι αυτοί την έφεση να προσπαθήσουν να ασκήσουν πίεση και από τις δύο πλευρές. Γιατί αυτή τη στιγμή η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε μια δειλή ανάκαμψη. Το παραμικρό γεγονός μπορεί να την κάνει να γυρίσει πίσω. Το ευρωπαϊκό σχέδιο κινδυνεύει. Μέχρι στιγμής νομίζαμε ότι μόνο προς τα μπροστά μπορεί να πάει. Τώρα μπορεί να γυρίσει ξαφνικά προς τα πίσω. Όλοι αυτοί είναι παράγοντες που δεν αφορούν μόνο τη χώρα μας, ούτε κυρίως τη χώρα μας. Δεν διαφωνεί κανείς με αυτό. Αλλά επειδή έχουμε πια μια πείρα στο επίπεδο των διαπραγματεύσεων, σε αυτό το πεδίο λέω, και παρακολουθούμε επί 4 μήνες, θέλω και την άποψή σας γι' αυτό. Επί 4-5 μήνες, μια διαπραγμάτευση σε σκληρό πεδίο, η οποία καταλήγει στο τέλος του δρόμου οι εταίροι απέναντι να παραμένουν σταθεροί και αμετακίνητοι στις δικές τους θέσεις, τις σκληρές, απορριπταίες κτλ. Και σου λένε, σαν να σου λένε με αυτόν τον τρόπο, εμένα αυτό είναι το όριό μου. Όπως λέμε εμείς από την άλλη πλευρά, αυτό είναι το δικό μας όριο. Η κυβέρνηση δεν κάνει μια εκτίμηση γιατί το κάνουν αυτό. Γιατί το κάνουν αυτό. Γιατί μετά από 5 μήνες παραμένουν στο σκληρό πεδίο. Μα είναι απλό. Αυτή είναι η διαπραγματευτική τακτική τους. Να χρησιμοποιήσουν τον παράγοντα χρόνο και ένα παράγοντα που τον έχουν προκαλέσει οι ίδιοι, την εξάντληση της ρευτότητας της ελληνικής οικονομίας, γιατί άλλη ήταν η συμφωνία της 20 Φεβρουαρίου, προς όφελός τους. Θέλουν δηλαδή να. Ποια ήταν η στρατηγική. Άρα δεν μας συνέφερε αυτό η το μακρόσυρτο. Τους ήταν λοιπόν. Μισό λεπτάκι. Η στρατηγική τους ήταν να αξιοποιήσουν αυτόν τον παράγοντα που ήταν απολύτως στον έλεγχό τους, ούτως ώστε να προκαλέσουν μια εξασθένιση της λαϊκής υποστήριξης προς εμάς, δηλαδή να πάψουμε να έχουμε αυτή την αποδοχή που είχαμε από τις εκλογές και που τη διατηρούμε, ακριβώς για να εμφανιστούμε στις διαπραγματεύσεις αδυνατισμένοι. Αυτό δεν το πέτυχαν. Προφανώς πέτυχαν κάτι που ένας εταίρος δεν θα έπρεπε να το έχει ως διαπραγματευτικό όπλο, να εξαντλήσουν την πραγματική οικονομία, να τη φέρουν πραγματικά στα γόνατα. Δεν πέτυχαν όμως το πολιτικό του στόχο. Σε που περίπτωση, ήταν κύριε Υπουργέ, αυτό που λέτε είναι κατανοητό. Η κυβέρνηση έχει τη στήριξη των πολιτών, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, το βλέπει κανείς και με γυμνό μάτι. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Σε περίπτωση που δεν είναι καλή η πρόταση τη Δευτέρα, η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να τη φέρει στον ελληνικό λαό με τον όποιο τρόπο, υπόθηκε και αυτό από συναδέλφους σας, με δημοψήφισμα, θέλετε να πάει σε εκλογές, θέλετε, δεν ξέρω, εσείς θα μας πείτε. Κύριε Τσακαλώτος, ήταν πολύ ξεκάθαρο. Ένα από τα σημεία, η άλλη πλευρά, ακούστε, η άλλη πλευρά θέλει πράγματι να δημιουργήσει ένα κλίμα ότι είμαστε στο παραένα πριν από τον γκρεμό. Εγώ θα σας πω ότι είμαι αισιόδοξος ότι η συμφωνία θα κλείσει την άλλη εβδομάδα. Αν δεν κλείσει η συμφωνία την άλλη εβδομάδα, εάν μας πούνε κάτι απαράδεκτο στο οποίο θα πούμε όχι, ξέρετε τι θα γίνει μετά. Τι θα γίνει. Θα συνεχίσουμε να διαπραγματευόμαστε. Αυτό θα γίνει μετά. Ακριβώς το γεγονός ότι το χρέος μας είναι απέναντι σε θεσμικούς δανειστές. Άρα λέτε δεν υπάρχει πρόβλημα χρόνου. Πληρώνοντας ή όχι. Δεν υπάρχει θέμα. Μισό, πληρώνοντας ή όχι. Ακούστε, γιατί υπάρχει θέμα χρόνου για μας. Γιατί η πραγματική οικονομία είναι στα γόνατα. Εκεί είναι το βασικό ζήτημα για την Ελλάδα. Δεν είναι γιατί έχουμε στις 22, στις 25. Την παράμετρο έτσι όπως την έβαλε η κυρία Λαγκάρτ χτες, δεν την αξιολογείτε. Δηλαδή το γεγονός ότι αν δεν πληρώσουμε. Πρώτα, εάν είναι αληθές. Ακούστε, η κυρία Λαγκάρντ, αν είναι αληθές ότι μίλησε για ότι πρέπει διαπραγμάτευση να γίνει μεταξύ ενηλίκων, είναι προφανές ότι κλιμακώνει και φραστικά το κλίμα της διαπραγμάτευσης. Προφανώς. Αυτό το κάνουν όσοι είναι σε αδυναμία, όχι όσοι είναι σε ισχύ. Όσοι είναι σε ισχύ. Όλα υπέρ μας, κύριε Υπουργέ, είναι. Ό,τι επιχείρημα υπάρχει στο τραπέζι είναι κύριε Υπουργέ, γιατί αυτό γυρνάει τούμπα σε εμάς τώρα. Δηλαδή τη σκληραίνουμε γιατί είμαστε σε αδυναμία. Βέβαια.
Όχι, ακούστε τι λέω. Εμείς δεν σκληραίνουμε καθόλου τη στάση μας. Εμείς έχουμε υποβάλει επανειλημμένα προτάσεις. Εμείς είμαστε οι μόνοι που αυτή τη στιγμή έχουμε πρόταση σε επίπεδο staff level agreement τις 47 σελίδες. Οι άλλοι έχουν 5 σελίδες οι οποίες δεν ανταποκρίνονται. Θεωρείτε πιθανό να πάμε σε παράταση, κύριε Υπουργέ, αυτό το σενάριο που είναι στο τραπέζι και είναι ισχυρά πιθανό. Είναι να πάμε και σε μια εξάμηνη παράτηση μέχρι το τέλος του μήνα. Χωρίς το Δουνουτού ενδεχομένως σε μια τέτοια συμφωνία. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχουν τα λεφτά να πληρωθεί το Δουνουτού. Γίνεται αποδεκτό αυτό. Έτσι δεν είναι. Εσείς τι λέτε γι' αυτό. Ακούστε, αυτή τη στιγμή αυτό σας λέω. Αλλά τα λεφτά, αν δεν υπάρξει μια συμφωνία, προφανώς δεν υπάρχουν. Αυτή η πίεση δεν ασκείται μόνο προς τη δική μας μεριά, ασκείται και προς τη δική τους. Η παράταση δεν είναι αυτό που εμείς θέλουμε, για τον απλό λόγο ότι θα ξαναείμαστε μετά από 6 μήνες σε ένα αντίστοιχο σημείο να κουβεντιάζουμε αυτά που κουβεντιάζουμε. Και χειρότερα. Και στο μεταξύ θα είμαστε αναγκασμένοι να περνάμε και τα μέτρα. Εμείς θέλουμε, όχι, μέτρα δεν θα περάσουμε. Εμείς θέλουμε μια συμφωνία λύση. Αυτή είναι η διαφορά. Και ένας από τους λόγους που δεχόμαστε, αυτό να το εξηγήσω γιατί δεν είναι πολύ κατανοητός στους. Ο λόγος για τον οποίο δεχόμαστε μέτρα που είναι εκτός της λογικής μας, εισπρακτικά μέτρα, φόρο εισπρακτικά μέτρα, είναι ακριβώς γιατί εμείς δεν θέλουμε να πάρουμε νέα δανεικά, άρα νέο μνημόνιο. Αν δεν θέλεις να πάρεις νέα δανεικά, πρέπει προφανώς να μπορείς να χρηματοδοτείς τα έξοδά σου από τα έσοδά σου, από τη φορολογία. Και επειδή δυστυχώς στη μέση της χρονιάς δεν μπορούσαμε να φέρουμε ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, δεν γίνεται αυτό από τα πράγματα. Εφαρμόζουμε ένα προϋπολογισμό που δεν είναι δικός μας και έχουμε εισπρακτικούς μηχανισμούς που δεν είναι αυτοί που έχουμε προβλέψει εμείς. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και μερικές από τις δικές μας προτάσεις είναι επώδυνες. Αλλά είναι προσωρινές. Ναι, αλλά δεν προχωρήσατε. Επειδή το είπατε, κύριε Υπουργέ, να πούμε κάτι συγκεκριμένο σε αυτό. Είπατε δεν είναι δικό σας το σχέδιο, ούτε ο μηχανισμός, ούτε τίποτα. Αντί όμως να κάνετε προσλήψεις εκεί και να φτιάξετε ένα μηχανισμό πανίσχυρο και να πιάσετε όλους τους κλεφταρέους που έχει η Ελλάδα, πήγατε και ανασυστήνετε παλιούς οργανισμούς και προσλαμβάνετε κόσμο που λένε κάποιοι ότι δεν χρειάζεται. Όχι, όχι, όχι. Αντί να πάτε με παρεμβάσεις στοχευμένες εκεί που θέλετε. Όχι, όχι, όχι. Αυτό είναι απολύτως ανακριβές. Ουσιαστικά ο μόνος οργανισμός που ανασυστήθηκε είναι η Δημοτική Αστυνομία. Που κανείς, ακόμα και από τους δημάρχους και από τους περιφερειάρχες που πρόσκυνται στη Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ, κανείς δεν έθεσε ζήτημα να μην γυρίσει. Για τον απλό λόγο ότι η Δημοτική Αστυνομία χρειάζεται όχι μόνο για την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και γιατί φέρνει έσοδα. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, κύριε Υπουργέ, γιατί είπατε κάτι που είναι σημαντικό σε σχέση με το μετά. Όχι, επειδή το είπατε αυτό. Μισό λεπτάκι, μία φράση θα πω. Εμείς δεν θέλουμε μεταρρυθμίσεις απλώς. Θέλουμε 200% μεταρρυθμίσεις. Να αλλάξουμε το κράτος μας γιατί το έχει ανάγκη. Αλλά όπως θέλουμε εμείς. Όχι όμως μας υπαγορεύουν οι ίδιοι ή μας ανάγκασαν όλη αυτή την πενταετία να διαλύσουμε την κοινωνία μας. Λοιπόν, είπατε πριν ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία τη Δευτέρα, θα υπάρξει συνέχιση των συζητήσεων. Επειδή είναι προφανές ότι δεν μπορεί να υπάρξει συνέχιση των συζητήσεων εις τους αιώνες των αιώνων, για πολλούς και διάφορους λόγους, ο κυριότερος είναι ότι κάθε μέρα θα δυσκολεύεται οικονομικά η χώρα. Και τελειώνει και ο χρόνος. Η ερώτηση είναι, εάν αυτό η κυβέρνηση. Ναι, γι' αυτό το λέω. Πάνω στη δική σας απάντηση θέλω την πρόσθετη εξήγηση. Εάν η κυβέρνηση έχει στο σχεδιασμό της, σε περίπτωση που η προτινόμενη συμφωνία δεν είναι στο πλαίσιο του δικού της πολιτικού προγράμματος, ανεκτή δηλαδή στο πλαίσιο του δικού της πολιτικού προγράμματος, αν θα ζητήσει να κριθεί αυτή η συμφωνία που μας προτείνεται από τον ελληνικό λαό. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί μόνο εάν είχαμε μια πρόταση take it or leave it από την άλλη πλευρά, με τέτοιο χρονικό περιθώριο που να μην επέτρεπε συνέχεια της διαπραγμάτευσης. Εμείς όμως έχουμε καταστήσει σαφές, ο Πρωθυπουργός το είπε, ότι εμείς έχουμε πολιτική ευθύνη να φτάσουμε τη διαπραγμάτευση μέχρι το τέλος. Γι' αυτό μας ψήφισε ο ελληνικός λαός. Ένα δεν υπάρχει διαπραγμάτευση όμως, κύριε Υπουργέ. Κάποια στιγμή τελειώνει αυτό. Άντε να πάμε στις 25 στην επόμενη σύνοδο. Ναι. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Φτάνει να μην συνοδεύεται από το ότι ό,τι σας στείλουν, υπογράψτε το. Για να ρωτήσω κάτι άλλο. Κλείνουμε με την ερώτηση της κυρίας Πρενταφύλου. Στην περίπτωση που τελικώς επιτευχθεί η συμφωνία, όπως και εσείς αισιοδοξείτε ότι θα γίνει, θεωρείτε ότι θα τύχει και της αποδοχής των κομμάτων της κυβερνητικής πλειοψηφίας? Το ρωτώ αυτό γιατί, για παράδειγμα, χθες είχαμε τα αποτελέσματα της Επιτροπής για το Χρέος, όπου τα συμπεράσματα είναι πλήρως αναντίστοιχα με αυτό που φαίνεται να επιδιώκει η ελληνική πλευρά, δηλαδή ένα τύπου ρύθμιση του χρέους. Για παράδειγμα, ένα θέμα είναι αυτό. Θα σας απαντήσω και στα δύο. Σύντομα. Εάν υπάρξει συμφωνία, θα είναι τίμια συμφωνία. Μη τίμια συμφωνία, ο Πρωθυπουργός δεν θα υπογράψει. Και μια τίμια συμφωνία θα περάσει χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα και από την κοινοβουλευτική ομάδα
και προφανώς θα έχει και την αποδοχή του λαού. Μάλιστα. Ως προς την Επιτροπή για το Χρέος. Εγώ συμμετείχα, συμμετείχα ενεργά για την Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Αλλά όπως όλη η κυβέρνηση στήριξα την προσπάθεια, είναι μία από τις προσπάθειες αυτές για τη δημιουργία Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου που από την αρχή, όταν συζητιόταν και σε επίπεδο κοινωνίας, συμφωνούσα. Δεν είναι καθόλου αντιφατικά αυτά τα δύο ζητήματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε επιλέξει. Και παράνομο και διαχειρίσιμο και πληρωτέο. Τι απ' όλα είναι. Όχι. Η εντολή την οποία έχουμε και στη βάση στην οποία διαπραγματευόμαστε, δεν είναι για μονομερή λύση του ζητήματος. Μάλιστα. Είναι στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης με τους εταίρους. Mm-hmm. Δεν βλάπτει όμως καθόλου, αντιθέτως ενισχύει αυτή την προσπάθεια να αναδεικνύουμε ότι μεγάλες πλευρές του χρέους πράγματι είχαν τα χαρακτηριστικά αυτά τα οποία λέμε. Κύριε Υπουργέ, πρέπει να κλείσουμε. Ανομιμοποιήτου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Με την αισιοδοξία σας που λέτε ότι θα πάμε σε συμφωνία. Αισιοδοξία και ψυχραιμία. Αυτό είναι το μήνυμα. Βεβαίως, και τα χρήματά μας στις τράπεζες, όχι στα στρώματά μας. Προφανώς. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και σε εσένα. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Δεύτερος γύρος. Δεύτερος γύρος. Σύγκρουση πολιτικών δυνάμεων. Πάμε λοιπόν. Παρουσιάζω ευθύ